Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε την έρευνα για την εξαφάνιση του Σταύρου Κωνσταντόπουλου, η Αγγελική Νικολούλη στράφηκε στον νοικιαστή του σπιτιού στο Εγάλεο, όπου θα πήγαινε ο άτυχος ηλικιωμένος να εισπράξει τα χρωστούμενα νίκια. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε ζωντανό. Από την πρώτη εκπομπή το Μάιο του 2009, μιλώντας με τη δημοσιογράφο, ο νοικιαστής είχε επιχειρήσει να θολώσει τα νερά. Ενώ συναντηθήκαμε γύρω στις 11 παρά 5, τον πήρα τηλέφωνο όταν γύρισα σπίτι για να έρθει. Μέσα σε 3-4 λεπτά από την ώρα που τον πήρα τηλέφωνο ήρθε. Καθίσαμε περίπου μισή ώρα, 35 λεπτά. Μιλήσαμε, τακτοποίησαμε τους λογαριασμούς, μου έδωσε τις αποδείξεις μου και έφυγε. Μετά από 10 λεπτά, δεν έδειχνε όμως, επειδή με ρώτησε και ο κύριος Θανάσης, δεν έδειχνε προβλήματα ή κάτι να τον απασχολεί. Του έδωσα ακριβώς 2.000 ευρώ και 2.030. Είναι περίεργη εξαφάνιση, έτσι. Πολύ, πολύ περίεργο. Γιάννη, αν δεν γίνουμε αδιάκριτοι, τι δουλειά κάνεις, γιατί μου λες δεν εργάζεσαι τώρα. Τι εργασία κάνεις? Ήμουν οδηγός σε μια εταιρεία. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν δουλειές, Ξέρετε τώρα πώς γίνεται. Η Αγγελική Νικολούλη είχε καταλάβει πως κάτι κρύβει ο νοικιαστής. Συνεργάτης εκπομπής μαζί με το γιο του θύματος πήγαν στο σπίτι και μίλησαν με τον νοικιαστή, ο οποίος έπαιζε θέατρο, παραπλανώντας την οικογένεια αλλά και τις αρχές. Όχι, πήγα να συναντήσω κάποιον για να μου δώσει κάποια χρήματα για να μαζέψω όλο το. Είχα ένα ποσό για να μαζέψω όλο το ποσό. Γιατί... Έτσι είχα πει στον κύριο Σταύρο. Και είχε καταλάβει και η μητέρα μου. Ναι, το δίλημα. Εγώ. Να μαζί στην τράπεζα. Ναι. Έχετε... Το είχα πει. Πόση ώρα κράτησε η κουβέντα σας? Περίπου 40 λεπτά, γιατί μέχρι να γράψει τις αποδείξεις, σιγά-σιγά ο κύριος Σταύρος να μετρήσει τα λεφτά. Ο δράστης είχε καταφέρει επί μήνες να εξαπατά τους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν ερευνήσει το σπίτι, αλλά δεν είχαν εντοπίσει το πτώμα. Την Τετάρτη ήρθε η αστυνομία στο σπίτι και έψαξε όλο το σπίτι. Όλο. Δεν άφησε καμία γωνιά του. Εγώ το λέω πάνω την αποθήκη, μέσα, όλα τα άφησε. Αφού όλοι με είδαν, δεν είδαν να βγάζω τίποτα να κουβαλώ, τίποτα δεν έβγαζα από το σπίτι. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, ούτε εξαφανίστηκα, ούτε. Και όταν μετακόμισα, πήγα στην αστυνομία και τη ρώτησα, μπορώ να μετακομίσω? Και μου είπε, ναι, ξέρω ότι στρέφονται σε μένα, γι' αυτό και είμαι εδώ. Πάντως να βλέπετε πώς λύσατε. Εδώ έφτανε να πηγαίνει και στους αστυνομικούς και να τους δίνει και πληροφορίες που μάθαινε και να παίρνει και εμάς και να μας λέει πληροφορίες που συγκέντρωνε για να βρεθεί ο κύριος Σταύρος. Δηλαδή ένας άνθρωπος με ένα σατανικό τρόπο δράσης. Σε επόμενη έρευνα της εκπομπής τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο ενοικιαστής εξακολουθεί να παραπλανά. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι ακόμα, να, τουλάχιστον να προστατεύσουν τη δουλειά μας που ζούμε. Τι εννοεί δεν έχει αποδειχθεί κάτι ακόμα? Λέω μέχρι τώρα, αφού όπως είπες και εσύ, δεν έχω να φοβηθώ κάτι, αυτό εννοώ. Γιατί είπες το ακόμα και αυτό με προβλημάτισε. Τώρα μη, εσείς οι δημοσιογράφοι και πιάνεις από όλα. Οπότε δεν έγινε κανένα επεισόδιο εκεί στο σπίτι, τίποτα? Όχι, δεν έγινε. Εξάλλου ήταν όλα ανοιχτά. Οι πόρτες, τα παράθυρα θα ακουγόταν έτσι. Ούτε από στεναχώρια από μόνος του κάτι να πάθει. Και μετά ξέρεις για να μπλέξετε κάτι έγινε. Άκου να σου πω. Αν πάθαινε κάτι από μόνος του, επειδή ξέρω, αν πάθαινε κάτι από μόνος του, όλα ήταν ανοιχτά. Θα φώναζε το ασθενοφόρο ή θα φώναζε το γείτονα που σκούπιζε έξω και θα τον πηγαίναμε κάπου. Και θα φαινόταν ότι δεν φταίω εγώ σε αυτό. Ωραία. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι. Μην το πάμε στα πολύ άκρα. Όχι, κάτι άλλο που να μην έπαθε μόνος του, παιδί μου, αυτό λέω. Και για να μην μπλέξετε μετά, το σκεφτεί κατά αλλιώς. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν έχει πάει το μυαλό μου πουθενά. Να πω ότι, εντάξει, τις μία-δύο μέρες στην αρχή πίστευα ότι ίσως να πήγε πουθενά και να έφυγε. Αλλά όσο περνούσαν οι μέρες και μιλώντας με τον κύριο Θανάση και γενικώς με αυτά, σίγουρα κάτι κακό. Ο κύριος είναι απαταιώνας, βλέπει κόσμο και γέρους και το έχει κάνει κατά σύσταση και εξακολούθηση. Προσωπικά σε μένα μου πήρε την ταυτότητά μου και πήγε και 25.000 ευρώ από το λογαριασμό μου και τον έχω με κάμερες και με αποδείξεις. Στην τελευταία εκπομπή που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, η Αγγελική Νικολούλη μίλησε μαζί του για τελευταία φορά πριν βρεθεί το πτώμα και αποκαλυφθεί η αλήθεια. Η δημοσιογράφος του είπε ξεκάθαρα πως δεν έδωσε ποτέ τα χρήματα του ενοικίου στο γέροντα και ότι σίγουρα κάτι συνέβη στη συνέχεια. Σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε εδώ, εσύ επέλεγες γέροντες. Γέροντες για να νοικιάσεις τα σπίτια τους. Σε ψάχνουν, δεν μπορούν να βρουν. Ποιος με ψάχνει, εγώ? Λοιπόν, άκουσα λιγάκι. Δεν έχω επικλήσει και δεν έχω πάει. Για να φτάσουμε στο διατάφτα, αν θέλει να μου δώσει μια απάντηση. Αν δεν θέλει, δεν πειράζει. Όχι, θέλω, γι' αυτό και σας πήρα. Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό, όταν ήρθε ο άτυχος ο Σταύρος ο Κωνσταντόπουλος εκεί το πρωί, το πρωινό. Δεν είχες λεφτά να του δώσεις.
Γιατί οι πηγές στις οποίες επικαλέστηκες ότι άντλησες τα χρήματα για τα νίκια που χρωστούσες, σε διαψεύδουν. Οπότε δεν είχες χρήματα. Μπορείς να μου πεις λοιπόν αυτό το απλό, αν θες. Όταν έρχεται ο Σταύρος ο Κωνσταντόπουλος σε σένα και του λες δεν έχω λεφτά. Τι έγινε από εκεί και πέρα, γιατί δεν του τα έδωσες τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα, εντάξει. Δεν του τα έδωσες. Τι έγινε μετά, μπορεί να μου πεις τι έγινε. Τα λεφτά του τα έδωσα. Δεν του τα έδωσα, αγάπη μου, έτσι όπως γίνει. Καμία πηγή από όσες επικαλέστηκες ότι άντλησες τα χρήματα. Οι δύο πηγές επικαλέστηκες. Συγγνώμη, κύριε Μητρολούλη, δύο πηγές επικαλέστηκες. Αλλά όλες σε διαψεύδουν. Αλέξη, το μόνο που. Ναι, εμένα αυτό. Μη με πας στον Αλέξη, στον Νίκο και στον Κώστα και στον Πάνο, μπερδεύομαι. Θέλω να μου πεις αυτό, αν μπορεί να μου δώσει μια απάντηση. Πώς αντέδρασε ο κ. Σταύρος όταν του είπε ότι δεν έχει τα χρήματα το πρωί εκείνο, τι έγινε. Εγώ δεν είπα ότι δεν τα έχω τα χρήματα. Και δεν αντέδρασε. Πήρε τα χρήματα, έφυγε. Λοιπόν, οκ, okay, εντάξει. Δεν μου δίνει απάντηση σε αυτό που σε ρώτησα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Άσε να συνεχίσουμε την έρευνα. Μετά τον εντοπισμό του πτώματος μέσα στον Παούλο, ο ενοικιαστής ομολόγησε ότι σκότωσε τον Σταύρο Κωνσταντόπουλο.